Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε και μαζί με μας τον τελευταίο καιρό επέστρεψε και ένα από τους αγαπημένους μου ποδοσφαιριστές των τελευταίων χρόνων εδώ στην Κορινθία και από τα καλύτερα παιδιά και από τους καλούς μου φίλους. Το λέω ξεχωριστά γιατί μπορεί να για τη συγκεκριμένη περίπτωση ανθρώπου να τη χρησιμοποιήσω τη λέξη φίλος πέραν του ποδοσφαιρικού κομματιού που μπορούμε να συζητήσουμε. Αποφάσισε να επιστρέψει στην Κορινθία μετά από 3 χρόνια για να βοηθήσει την ομάδα της καρδιάς του να ξεμπερδέψει από το θέμα του υποβιβασμού και από ό,τι φαίνεται, καθώς εκτός από αυτόν ήρθαν και άλλοι ποδοσφαιριστές στο σύλλογο, τον Αστέρα Δερβενίου, το πάνε πολύ καλά και από ό,τι φαίνεται, αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια προσπάθεια και την ίδια θέληση, ο Αστέρας Δερβενίου δύσκολα θα κινδυνεύσει. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Θοδωρή Βασιλάρη, ένα όνομα, μια ιστορία για τον Δερβένη. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Έτσι όπως θα λες, πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Μετά από τόσα χρόνια, αρκετές συνεδρίες και πολλές συζητήσεις. Αυτό. Εκτός μικροφόνου. Αυτό, και αυτό. Και αυτό κρατάω και σου λέω, έχω και. Μπορώ να χρησιμοποιήσω, το είπα τη λέξη φίλος, για 5-6 παιδιά όλα αυτά τα χρόνια και είσαι ένας από αυτούς και είναι η μεγάλη μου τιμή. Και εμένα εννοείται και χαίρομαι που είσαι τα άτομα, μπορώ να πω κιόλας από τα λίγα άτομα στο κορινθιακό ποδόσφαιρο που δεν βλέπουν με χρώματα το ποδόσφαιρο, ναι. Δεν υποστηρίζουν μία ομάδα, είσαι ανοιχτό μυαλό και γι' αυτό χαίρομαι κάθε φορά που κάνουμε κουβέντες μαζί, είτε επίσημες στα ραδιόφωνο, είτε εκτός. Είτε on, είτε off μικροφόνου και όλα αυτά. Να σου πω, πες μου λίγο πώς αποφάσισες να γυρίσεις στο Δερβένη. Πώς πήρες αυτή την απόφαση. Ήταν μια συγκυρία, είχαμε συζητήσεις και από όταν έφυγα, όταν γύρισα Αθήνα, αποφάσισα να γυρίσω στην Αθήνα. Είχαμε συζητήσεις, πάντα ήμουν κοντά στην ομάδα, σαν φιλάθλος. Ναι. Αλλά χρειάστηκε σε κάποιες σεζόν, σε αρχή σεζόν κυρίως, είχα μιλήσει με τους ανθρώπους της διοίκησης. Mm-hmm. Απλά δεν ήμουν έτοιμος, γιατί όντως είχα φύγει, μόλις έφυγα από την Κόρινθο και γύρισα στην Αθήνα. Έκανα μια πολύ καλή χρονιά με την Αγία Λέω, όπου ανεβήκαμε κατηγορία. Μετά την επόμενη χρονιά μου ζήτησαν, είχα αποφασίσει να μείνω στην Αθήνα, δεν ήθελα να γυρίσω, και το ήθελα. Πίστευα κιόλας ότι όλο αυτό με τους Αθηναίους θα έπρεπε να σταματήσει σιγά σιγά. Δηλαδή η ομάδα να πατήσει τα πόδια της με τα παιδιά του νομού. Βέβαια εσύ δεν θεωρείσαι Αθηναίος για την ομάδα του Δερβενίου, αλλά εντάξει. θεωρώ τον εαυτό μου. Πιο Δερβενίος από τους Δερβενίους θα λέγω εγώ, αλλά εντάξει. Ισχύει, γιατί και εγώ όπως και εσύ βλέπω την ομάδα και το κορινθιακό ποδόσφαιρο με άλλο μάτι. Έτσι. Θέλω να περάσω μια άλλη νοοτροπία, όσο και είναι δύσκολο για αρκετά χωριά του νομού. Ναι. Θα ήθελα να περάσω μια διαφορετική νοοτροπία, μια πιο σωστή ποδοσφαιρική νοοτροπία. Αλλά όπως ξέρεις, κάποιες φορές είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι, ναι, όχι μόνο για τον Αστέρα. Για την οποιαδήποτε ομάδα, για σωστά. Ακριβώς. Και ας μην κρυβόμαστε, ο Αστέρας είναι από ένα, θα έλεγα, από τις ομάδες που είναι σε εισαγωγικά αδικημένες, γιατί κάθε ομάδα που είναι στο τέλος του νομού. Σωστό. Είναι δύσκολο και στο να βρει παίχτες και όντως δεν υπάρχουν πολλά παιδιά, ναι, λόγω των κατοίκων και όλα τα σχετικά. Και δύσκολα παίχτες θα φύγουν από το κέντρο που είναι η Κόρινθος αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Να πάνε στο Δερβένη, θα πρέπει να ψάξει χωριά. Πόσο μάλλον από την Αθήνα, έτσι. Πόσο μάλλον από την Αθήνα, καλά τους ζητάω. Πρέπει να ψάχνουν παίχτες από Αχαΐα. Από Αχαΐα, μπράβο. Ναι. Είναι δηλαδή δύσκολα τα πράγματα για αυτές τις ομάδες. Όχι μόνο για το Δερβένη, αλλά για κάθε απομακρυσμένη περιοχή από την Κόρινθο. Ναι. Mm-hmm. Ήρθες σε πολύ δύσκολη περίοδο. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά σε τόσο δύσκολη φάση τον Αστέρα Δερβενίου δεν τον θυμάμαι.
Δεν τον θυμόμουν μάλλον, γιατί πλέον νομίζω ότι έχει βρει το ρυθμό της και την λειτουργία της, σωστά η ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη μου χρονιά μόνο θυμάμαι τον Αστέρα έτσι. Αν θυμάμαι καλά, 13-14, κάπου εκεί. Mm-hmm. Ίσως όχι τόσο όμως, δεν ξέρω. Ή μπορεί να έχεις δίκιο γιατί την έχεις ζήσει περισσότερο την ομάδα από μένα. Δεν το θυμάμαι και τόσο καλά, γιατί εκείνη την χρονιά ήμουν φαντάρος. Ναι. Δυστυχώς ήμουν μακρισμένα. Mm-hmm. Οπότε, επειδή ήμουν στην Κύπρο, γύρισα και έπαιξα 5-6 παιχνίδια όλη τη σεζόν. Mm-hmm. Και νομίζω στα τελευταία που γύρισα, ένα παιχνίδι, είχαν μείνει 3-4 παιχνίδια, ήταν στη ζώνη υποβιβασμού. Ισχύει ότι η ομάδα μπορεί να ήταν χαμηλά βαθμολογικά. Και σωθήκαμε, νομίζω, σε εκείνο το παιχνίδι σωθήκαμε. Mm-hmm. Και μετά είχαν μείνει 3 παιχνίδια που ήταν άνετα. Mm-hmm. Όντως, υπήρχε μια σεζόν που ο Αστέρας δυσκολεύτηκε να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά αυτό είναι σεζόν και σεζόν. Θα συμβεί και αυτό. Μπορεί να μην βγουν όλοι οι παίχτες, μπορεί να μην βγουν πολλά. Αλλά νομίζω ότι ο φετινός τρόπος δόμησης της ομάδας και σκεπτικού ήταν ιδιαίτερος. Υπήρχαν πολλά παιχνίδια που η ομάδα ήταν χωρίς προπονητή. Υπήρχαν παιχνίδια που αρκετοί ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο έκαναν ό,τι ήθελε ο καθένας. Δηλαδή υπήρχε μια ανακατοσούρα ιδιαίτερη. Και... Όταν λέει το καπετάνιος από το καράβι, ναι, μπορεί να φανταστείς ότι υπάρχει μια αναρχία. Βεβαίως. Και επειδή ξέρω τους ανθρώπους εκεί της διοίκησης που πόσα χρόνια το παλεύουν, το προσπαθούν και πάντα η ομάδα ήταν, αν όχι μες στην πεντάδα, ήταν, ξέρεις, εκεί γύρω και εύκολα και πολύ δύσκολη έδρα. Δεν περνούσαν οι ομάδες, ακόμα και αυτές που έκαναν πρωταθλητισμό από εκεί. Και επειδή έτυχε να την δώσει σε 2-3 παιχνίδια πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, ήμουνα πολύ δύσπιστος για το αν μπορεί αυτή η ομάδα να το γυρίσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως είπα, οι άνθρωποι της ομάδας πέραν του οικονομικού που ευτυχώς υπάρχει και μπορεί να το διαχειριστεί, άκουσαν τους ανθρώπους τους γύρω τους που τους είπαν ότι ξέρεις πρέπει να πάρουμε 1-2 παίχτες, να πάρουμε έναν προπονητή, να μην υπάρχει αυτή η βαβούρα, να ξέρεις συσπυρώσουμε και τον κόσμο, να έρθουν και 2-3 παιδάκια από την περιοχή και απευθύνθηκαν σε παλιούς γνώριμους και από ό,τι φαίνεται το πάτε πολύ καλά. Πώς είναι τώρα? Τα πράγματα έχουν φτιάξει κατά πολύ. Όπως ναι. είπες, δεν το χαρακτήριζα καν ομάδα αυτό ναι. που ήταν πριν. Ναι. Δηλαδή, οι τελευταίες αγωνιστικές πριν τη διακοπή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ομάδα αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Δηλαδή, ο καθένας μέσα να κάνει ό,τι θέλει. Τα είδες κιόλας από κοντά. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι θεωρούσα πολύ δύσκολο την αποφυγή, πολύ δύσκολη την αποφυγή του υποβιβασμού. Αν αυτή η ομάδα παρέμενε έτσι, ήταν σίγουρο ότι είχε πέσει καλύτερα να έχει αποσυρθεί Μπράβο. Να πάει καν στα μπαράζ. Ακριβώς. Και να έφτιαχνε μια ομάδα του χρόνου στη Β'. Σωστό. Γιατί αυτό το πράγμα δεν ήταν ομάδα. Mm-hmm. Ειδικά χωρίς προπονητή, χωρίς τίποτα, ήταν ένα χούρι. Μπράβο. Και ευγενικά το λες. Ναι, προσπαθώ να το θέσω όσο πιο ευγενικά. Παρ' όλα αυτά, σου βγάζω το καπέλο που ήρθε σε μια πολύ αγάπη. Ναι, έτσι. Υπάρχει αγάπη από τους ανθρώπους που είναι εκεί. Mm-hmm. Μπορεί να τρώγονται, να είναι ο ένας να τρώγεται με τον άλλον, όπως ξέρεις πολύ ναι. καλά. Αλλά στα δύσκολα πιστεύω υπάρχει συσπήρωση. Φάνηκε αυτό. Και δόξα τω Θεώ, μας έχει βγει σε πολύ καλό. Κάνει σωστές αποφάσεις αυτή τη στιγμή. Σωστό. Δεν χρειάζεται, γιατί δεν μπορεί να ζηλεύεις έτσι ένα σωματείο. Ναι. Πήραν σωστές αποφάσεις. Με την επιλογή προπονητή, επιλογή παιχτών, υπήρξε μια συσπήρωση και νομίζω αυτό το αποτέλεσμα σιγά σιγά βγαίνει στο γήπεδο. Ισχύει. Γιατί ήταν μια στροφή 180 μοιρών, δηλαδή φάνηκε κατευθείαν η αλλαγή. Φάνηκε αμέσως, ακόμα και από το πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, που χάσατε, πώς χάσατε. Δεν θέλω να το κατονομάσω, γιατί δυστυχώς κάποια πράγματα ήταν κάποια πράγματα που είδα για τα οποία έφυγα από το κορινθιακό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και δεν τα άντεχα πλέον. Ναι. Δυστυχώς γύρισα και τα ξαναβρήκα εν μέρη. Δεν θέλω τώρα να πω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ήταν ένα άδικο αποτέλεσμα για μας. Mm-hmm. Δεν μας πείραξε, σε εισαγωγικά δεν μας πείραξε, γιατί τίποτα μία ήταν να μην σε πειράζει. Σωστά. Με όποιον και να παίζεις. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι τάβλη, είτε είναι σκάκι, δεν θες να χάνεις. Ακριβώς. Αλλά δεν μας πειράξει τόσο, γιατί βγάλαμε μια πολύ καλή εικόνα σαν ομάδα, σαν πρώτο παιχνίδι. Ναι. Μπορεί να με κάποιους προσωπικά τους γνώρισα στο παιχνίδι. Δεν είχαμε μπει καν στην προπόνηση. Δεν ήξερα καν τα ονόματά τους. αλλά βγάλαμε μια διαφορετική εικόνα που έδειχνε ότι στο μέλλον η ομάδα αυτή θα πάει καλά. Μπράβο.
Οπότε η ήττα αυτή δεν μας πείραξε τόσο πολύ, γιατί λέμε ότι από εδώ και πέρα έχονται τα μπαράζ. Πάμε να δείξουμε στα επόμενα 3-4 παιχνίδια που έχουν απομείνει να είναι σαν μίνι προετοιμασία, να μπούμε δυνατά στα μπαράζ. Σωστό. Το χθεσινό παιχνίδι, με το παιχνίδι της Κυριακής με το Μπάρν Καμαριακό, πώς ήταν? Κλασικά ντέρμπι. Ναι. Είτε είσαι αποδεκατισμένος, είτε δεν είσαι, είτε υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, είτε όχι. Mm-hmm. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ντέρμπι, τα γειτονικά. Ναι. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και με απουσίες η μεν και η δε. Ναι. Από ό,τι άκουσα, το Καμάρι κατέβηκε και με αρκετούς μικρούς. Ναι. Και συγχαρητήρια ειδικά σε αυτές τις ομάδες που βάζουν στην εντεκάδα μικρά παιδιά, ειδικά ένας 14χρονος που μπήκε στο κέντρο. Για μένα ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο. Mm-hmm. Κύλησε ομαλά το παιχνίδι. Είχαμε την περιοχή, όχι σε όλο το παιχνίδι. Μας πιέσαν σε αρκετές φάσεις. Αλλά δείξαμε κιόλας ότι γυρίσαμε ένα παιχνίδι από 0-1, το κάναμε 3-1. Mm-hmm. Και δείξαμε ότι θα είμαστε πολύ δυνατοί για τη συνέχεια. Στα μπαράζ, δηλαδή, πιστεύω θα παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και η ομάδα δεν θα κινδυνεύσει. Την ίδια εντύπωση έχω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ότι η ομάδα πολύ δύσκολα θα κινδυνεύσει, γιατί η μπάλα είναι ιδιαίτερη. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτή η εικόνα που βγάζετε τώρα με αυτή την εικόνα που έβγαζε πριν η ομάδα. Οπότε, και επειδή ξέρω και τον Αστέρα τόσα χρόνια και την έδρα του, νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα κινδυνεύσει. Δεν ξέρει ποιο είναι το μεγάλο, όχι λάθος. Κάποια πράγματα στην αρχή του, όταν δεν τα προλάβει στην αρχή του πρωταθλήματος, ναι, ναι, δηλαδή λάθη που θα γίνουν στην αρχή, ναι, είναι δύσκολο να διορθωθούν μετά. Φυσικά. Το ίδιο αντιμετώπισα και στην προηγούμενη ομάδα. Δηλαδή έγιναν λάθη, ειδικά στο πρωτάθλημα αυτό, έτσι, των 10 ομάδων, ναι, που έχει δημιουργηθεί φέτος. Γιατί είναι πολύ μικρό και το λάθος μπορεί να μην συγχωρεθεί. Ακριβώς. Δεν προλαβαίνει να διορθώσει το λάθος σου. Δεν είναι 20 αγωνιστικές, mm-hmm, να πει ότι θα το βγάλω 18, mm-hmm, θα το βγάλω. Χάσαμε ένα βαθμό εδώ. Τώρα κάθε βαθμό σου είναι πολύτιμος. Όπως και στην προηγούμενη ομάδα που ήμουν στην Αθήνα, έγιναν λάθη στην αρχή της χρονιάς. Δεν πρόλαβε ο καινούργιος προπονητής να διορθώσει τα λάθη. Γιατί πόσες αγωνιστικές? Είχε δεύτερη τρίτη αγωνιστική. Mm-hmm. Δεν σου απομένουν πολλές αγωνιστικές να διορθώσεις. Mm-hmm. Ειδικά στον Αστέρα, όταν σου φύγαν όλοι οι παίχτες στην αρχή του πρωταθλήματος, δεύτερη αγωνιστική. Μετά είναι ένα χάος. Ειδικά για το πόσο μάλλον δεν μπορούσαμε να το διορθώσουμε στην Αθήνα. Mm-hmm. Φαντάζεσαι στο Ολυμπιακό ποδόσφαιρο πόσο δύσκολο είναι να διορθώσεις αυτές τις ελλείψεις. Ακριβώς. Το μάτι της τελευταίας αγωνιστικής, πώς το βλέπεις? Ιδιαίτερο γήπεδο, μικρό. Ναι. Οπότε, αντίστοιχο του Ξυλοκάτσου, ναι, παίξαμε. Πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός. Πιστεύω για μας θα είναι ένα από τα δυνατά τεστ πριν, ναι, ξεκινήσουμε τα μπαράζ. Mm-hmm. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω μας έχει έρθει κουτί αυτό το μάτς για να διορθώσουμε κάποια μικρολάθη που υπάρχουν ακόμα, κάποια τακτικά και να δούμε πόσο αντέχουμε στην πίεση και γενικά σε μια πολύ καλύτερη ομάδα. Δυσταριστήκαμε, mm-hmm, λίγο στο Ξυλόκαστρο, αλλά όπως είπα ήταν η πρώτη αγωνιστική και ακόμα έχουν έρθει άλλοι δύο παίχτες, ναι, που είναι πολύ σημαντικοί για την ομάδα μας. Δίνεις... Οπότε το συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω είναι πολύ δυνατό για να κάνουμε ένα τελευταίο τεστ πριν τα μπαράζ. Mm-hmm. Δίνεις βάση στο πόσους βαθμούς, με πόσους βαθμούς θα ξεκινήσεις στα μπαράζ ή είναι το τελευταίο που σε απασχολεί? Δεν με απασχολεί, να σου πω. Με την ομάδα που βλέπω αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί, mm-hmm, η βαθμή στα μπαράζ. Είναι... Τι δύο, τι τρεις, δηλαδή δεν λέει κάτι. Είναι... δύο τρεις βαθμοί δεν λέει κάτι. Mm-hmm. Όντως. Γιατί τα μάτια είναι μπόλικα, δεν είναι ένα-δύο. Φυσικά. Είναι καθαρά θέμα τύχης για μένα. Γιατί, mm-hmm, όταν η ΕΠΣ έχει αποφασίσει αυτόν τον τρόπο, θέμα κλήρωσης κάθε αγωνιστική που θα γίνεται, mm-hmm, είναι καθαρά. Όχι καθαρά θέμα τύχης, εννοείται παίζει ρόλο και η ομάδα. Απλά νομίζω ότι έχει ένα κλικ παραπάνω η τύχη. Εκτός κι αν έχεις ένα υπερρόστερ, έτσι, εντάξει. Ναι, άμα έχεις ένα υπερρόστερ δεν θα σου σε αυτή τη θέση. Μπράβο, σωστό. Και εκεί που είσαι, θα παίζεις για play-off, για play-out. Σωστό. Οπότε παίζει μεγάλο ρόλο η κλήρωση, mm-hmm, για όλες τις ομάδες που θα τύχουν τους δυνατούς αντιπάλους τους εντός ή εκτός. Ναι, συμφωνώ.
Πήγα να σου το πω και στην αρχή. Σου βγάζω το καπέλο που θα μπορούσε σε αυτή την φάση που είναι το πρωτάθλημα να πας στα σίγουρα, είτε στην Κορινθία, είτε στην Αττική, είτε οπουδήποτε, σε μια ομάδα που είναι σε μια μέση κατάσταση είτε που κάνει πρωταθλητισμό, να τελειώσει η χρονιά και όλα μια χαρά. Εσύ προτίμησες και να έρθεις στην μεγάλη σου αγάπη και ίσως στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να τη συναντήσει. Γι' αυτό σου λέω: σου βγάζω το καπέλο. Έτσι είναι οι αρχηγοί και αυτό κάνουν. Πιστεύω όταν η οικογένειά σου σε χρειάζεται, δεν μπορεί να τη γυρίσει την πλάτη. Ναι. Ακόμα και αν έχει πολύ καλύτερε προτάσει, ναι, που όντω υπήρχαν, αλλά αξιολογώντα και βάζοντα κάτω, δεν θα μπορούσα να αφήσω τον Αστέρα σε αυτό το χάλι, ναι, που ήταν και να του αφήσω ξεκρέμαστου. Δεν μπορεί να κοιτά πάντα το δικό σου καλό. Δεν είμαι και 20 χρόνια να πω ότι θα πω σαν Ολυμπιακό να παίξω. Με έπαιρνε να γυρίσω στον Αστέρα και ειδικά σε αυτή την κατάσταση ήταν μονόδρομος. Δηλαδή το σκέφτηκα μόνο φαντάσου μία εβδομάδα και αποφάσισα πάρα πολύ πριν αλλάξουμε χρονιά, είχα αποφασίσει ήδη ότι θα γυρίσω στον Αστέρα. Πώς αυτό το λίγο, πώς το βλέπεις το κορινθιακό ποδόσφαιρο και γενικό στο πρωτάθλημα σε σχέση με αυτό που το άφησε? Σε αυτό που έχω δει, αρχικά έχω πιστεύω μία ένσταση, δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί καθόλου και από άλλες ομάδες, όσο αφορά τις κάρτες. Δηλαδή, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί γενικά στην έψη και από άλλες ομάδες. Είναι τουλάχιστον αστείο, να υπάρχει αυτός ο κανονισμός σε τοπικό. Είναι αστείο. Θέλω πραγματικά να ρωτήσω τους ανθρώπους της έψη. Ναι. Έχουν αναλογιστεί ότι μάλλον έχουν κοιτάξει τα φύλλα αγώνος κάθε αγωνιστικής, ναι, να δουν ότι πολλές ομάδες δεν κατεβάζουν καν 18, όχι 18, 16, μπράβο, 15, 15 και 13, βία, τραβηγμένο, έτσι. Και ούσε 20, έτσι. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα πέρα από αυτές τις 4-5 που είναι στην αρχή, ναι, που κατεβάζουν 20 ναι, να τα παίξουν. Ναι, ναι. Και μπορεί και στους 20 να βλέπεις και 2-3 που δεν είναι στο γήπεδο, έτσι, απλά να γράφονται τα ονόματά, ναι, τους. Άλλο αυτό. Και να βλέπεις τώρα και ηλικίες 2005, ναι, 6, 7... Ναι. Και να βλέπεις τώρα από αυτά τα παιδιά να ζητάς τώρα στις 4 κάρτες μια αγωνιστική τιμωρίας. Για ποιο λόγο νομίζουν ότι υπάρχει ρόστερ 30 και 35 ατόμων ώστε να μπορείς να το αναπληρώσεις? Ναι. Το είδαμε λίγο για επαγγελματικά λόγο... φέτος εδώ στον ομό και πάμε να το... Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τραγικό, είναι τραγικό, είναι, είναι τραγικό. Δεν το συζητάω. Όλες οι ομάδες έχουν ένσταση και πολύ μεγάλο παράπονο από την Ένωση που αποφάσισε να το χειριστεί έτσι φέτος. Γενικώς φέτος η Ένωση το έχει πάει λίγο ιδιαίτερα και στο κομμάτι διαιτητές που δεν ανακοινώνει το ποιος μπορεί να διαιτητεύσει τον κάθε αγώνα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θέλω να πιστεύω ότι απλά το είδαν λάθος φέτος και του χρόνου μπορεί να το διορθώσουν. Κομμάτι διαιτησίας δεν ξέρω τι γίνεται, αν δεν υπάρχει κόσμος, αλλά... Δεν υπάρχει. Αλλά μήπως θα πρέπει να δουν οι άνθρωποι αυτοί γιατί δεν υπάρχει. Ναι. Δεν θα το λύσεις εσύ, εσύ δεν θα το λύσεις αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι δικιά σου δουλειά, ούτε δικιά μου. Είναι οι αρμόδιοι διαιτητές και οι παλέμαχοι διαιτητές να βρουν γιατί οι συγκεκριμένοι, οι νέοι τέλος πάντων, δεν ασχολούνται με τη διαιτησία. Δεν θα το λύσει η ομάδα αυτό, η εκάστοτε ομάδα, να πάνε να βρουν διαιτητές. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν εγώ λείπω 4 χρόνια από την Κορινθία και ήδη όσο έπαιζα τελευταία χρονιά στην Κόρινθο 06, ήταν κάποιοι διαιτητές οι οποίοι ήταν κάποια ηλικία, ναι, να το πω. Ναι. Ότι καλοί διαιτητές, αλλά όσο να είναι, ανεβαίνουν ηλικία. Και φυσικά. Και ούτε έχουν και τη φυσική κατάσταση για να τρέξουν. Τους βλέπεις ακόμα. Ακριβώς. Και τους βλέπω ακόμα. Και δεν βλέπω νέα παιδιά να ανανεώνουν τις λίστες, ναι, διαιτητών. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι λίγο απορία. Είναι. Δηλαδή, σαν Θοδωρής, αλλιώς θα συμπεριφερθώ και σε έναν νέο προπονητή που είναι στο ξεκίνημά του. Προφανώς. Εντάξει, εννοείται ότι θα είμαι πιο ποιητικής. Ότι ναι, θα καταλάβω το λάθος σφύριγμα, θα τα καταλάβω όλα. Τώρα θα βλέπω οι ίδιους διαιτητές να σφυράνε ξανά και ξανά. Κουράζονται και οι ίδιοι. Δηλαδή το να βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο να σφυράει 10-15 χρόνια στο κορινθιακό ποδόσφαιρο και να του λένε συνέχισε, δεν έχουμε άλλους. Κάπου η ΕΠΣ έπρεπε να το βρει λίγο αυτό. Φυσικά είδαμε ότι και σε ορισμένες περιπτώσεις να έρχονται διαιτητές από την Αργολίδα.
Και όχι μόνο για να συμπληρώσουμε, γιατί χρειάζεται. Έχουμε συνεχώς αναβολές αγώνων. Δεν συμπληρώνουμε, δεν υπάρχουν. Όταν έχω Φιλιππίνες στο παιχνίδι που παίξαμε τώρα με το Καμάν, τον Παρακαμεριακό, να ακούω αυτή την κερκίδα να φωνάζουν το διαιτητή με το μικρό του όνομα, ναι. Δηλαδή ναι. Κάπου όλο αυτό χάνεται. Ισχύει. Δεν χάνεται ο σεβασμός, δηλαδή, χάνεται αυτό, ξέρεις. Ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Χάνεται ο σεβασμός, χάνεται όλα. Mm-hmm. Και δεν είναι ότι ένας-δύο ξέραν το όνομα, το διαιτητή με το μικρό του όνομα, όλη η κερκίδα. Δηλαδή, είναι και λίγο άσχημο να υπάρχουν παντού γνώριμοι. Να όπου πας, να σε ξέρω το μικρό σου. Φέρε και ένα διαιτητή που δεν τον ξέρεις, ναι. Δεν ξέρεις πώς θα σφυρίξει, δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός. Mm-hmm. Σωστό. Το καταλαβαίνω ότι είναι και το οικονομικό κομμάτι, πολλές ομάδες δεν το αντέχουν. Ναι. Να μου πεις τώρα μια ομάδα που έχει πολύ χαμηλό budget, άμα τη φέρει σε διαιτητή από την Αθήνα, θα σου πει ότι δεν αντέχω να το πληρώσω. Δεν μπορώ να το πληρώσω. Σωστά. Αλλά δεν μπορεί να τα έχει και όλα. Ναι. Δεν μπορεί να έχει και πολύ καλή διαιτησία. Και να ζητάς ότι να μην τους πληρώνω τους ακριβώς. Πρέπει να διαλέξεις. Ή θα αναβαθμίσεις λίγο το κορυφαίο πρωτάθλημα ή θα μείνεις τα ίδια. Ναι. Αυτό βέβαια δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε εσύ όπως είσαι αρμόδια. Ναι. Το κρίνουμε. Ναι. Είναι αποφάσεις της ΣΕΠΣ, απλά κάνουμε μια παρατήρηση. Μπορούμε να το πούμε όμως, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει φάει με το κουτάλι τα γήπεδα. Έχει πάει και στην Αθήνα, έχει πάει και από εδώ, έχει πάει και από εκεί. Έχει εικόνες, έχει παραστάσεις και μπορείς να πεις δύο κουβέντες. Άμα τις ακούσουν έχει καλώς, δεν τις ακούσουν τέλος πάντων, αλλά μένουμε πίσω και σαν πρωτάθλημα και σαν ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Και σαν τα πάντα, έτσι. Ενώ μπορεί να αναβαθμιστεί αρκετά το κορυφαίο πρωτάθλημα, μένει σταθερό αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Πώς ήταν στην Αττική αυτά τα δύο χρόνια, εντάξει ο ένας ήταν λίγο κουτσουρεμένος λόγω κορονοϊού, πώς ήταν? Με το που γύρισα στην Αθήνα από τη 06, έχοντας πάρει το πρωτάθλημα, mm-hmm. πήγα στην Αγία Λέουσα μαζί με τον φίλο μου τον Κώστα Σιδέρη. Ναι. Πήγε πολύ καλά και εκεί. Πήραμε και το πρωτάθλημα, ανεβήκαμε από Β' Α. Mm-hmm. Μετά πήγαμε πάλι μαζί στην Κυπούπολη. Στην Κυπούπολη, ναι. Αχώριστη, έτσι. Αχώριστη. Αχώριστη. Μας χώρισε. Μόνο τώρα μας έχει χωρίσει δυστυχώς η απόσταση. Η απόσταση, μπράβο. Ξενιτευτεί. Έπεσε ο κορονοϊός, σταμάτησε το πρωτάθλημα. Συνέχισα φέτος πάλι στην Κυπούπολη. Δυστυχώς μόνος μου, χωρίς το παραδελφικό μου φίλο. Όπως σου είπα και πιο πριν, έγιναν κάποια λάθη που με ανάγκασαν να φύγω από την ομάδα. Λύσαμε τη συνεργασία μας και γύρισα στο Δερβαίνι. Αλλά όντως εντελώς διαφορετικό το να παίζεις στην Αθήνα από ότι νομίζω σε οποιοδήποτε άλλο τοπικό. Ναι. Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, ναι. Εκτός Αττικής. Δεν το συζητάμε. Και επειδή τώρα μιλάμε για την άλλη άκρη της Κορινθίας, είναι και η απόσταση τεράστια. Πώς το αντέχεις, ρε παιδί μου, όλο αυτό? Θα σου το πω λίγο... Θα σου το εξηγήσω μερικά όσο πιο απλά μπορώ. Mm-hmm. Όταν υπήρξε μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνεις, ναι. Δεν σε νοιάζει. Συμφωνώ. Υπάρχει κούραση, ναι, υπάρχουν πολλά, αλλά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και προσπαθείς να χτίσεις, ειδικά όταν προσπαθείς να χτίσεις κάτι, ναι. Δεν σε νοιάζουν τα χιλιόμετρα. Μπορεί κάποια στιγμή να σε κουράσει, αλλά πάντα θα βρεις κάτι να σου δώσει την όθηση να συνεχίσεις. Mm-hmm. Εγώ εννοείται ότι η μπάλα είναι η μεγάλη μου αγάπη. Εννοείται ότι υπάρχουν πολλά σωματεία να παίξω στην Αθήνα, αλλά υπάρχει μεγάλη αγάπη που λέγεται Αστέρας. Ναι, οπότε ναι. Δεν μπορώ να τα αφήσω πίσω όλο αυτό και δεν με κουράζει. Έτσι, θα ήθελα κουραστώ να σου λέω ότι έχω πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, και πες μου λίγο και για τη χρονιά με την Κόρινθο 2006, που ταλαιπωρήθηκες, είχες και τον τραυματισμό, είχες και το ατύχημα. Παρ' όλα αυτά πρωταθλητής, πώς ήταν? Με στιγμάτισε λίγο, ναι. Ήταν μια ανάμεκτη χρονιά σε συναισθήματα. Ενώ είχα μια πολύ δυνατή χρονιά, mm-hmm. μέχρι το Γενάρη. Τρομερό κλίμα, δεν το συζητάω. Παίχτες ένας και ένας. Άλλου επίπεδου, δηλαδή, έτσι, καμία σχέση, ναι, με το γενικότερο κλίμα. Ήταν από τις χρονιές που ήθελα να πάρω την μπάλα και να την τόσο γρήγορα μπροστά μου, γιατί θαύμαζα την τριάδα που είχα μπροστά μου. Ήθελα να κουμπάνε την μπάλα συνέχεια για να τους βλέπω να παίζουν. Ναι. Δηλαδή, τι να πω, φίλοι, Τζανέτος,
Είναι παίχτες που πραγματικά τους θαύμαζα. Ναι, συμφωνώ. Και σαν χαρακτήρες, ναι, ναι. Και σαν... Κυρίως. Το ποδοσφαιρικό είναι τεράστιο το ταλέντο τους, αλλά όταν το υπάρχουν, ναι, και αυτοί, είναι και ο Βασίλης ο Φίλης και ο Σάκης ο Τζανέτος, είναι και σαν χαρακτήρες, έτσι, τι να πεις. Ναι, συμφωνώ μαζί. Δεν έχω λόγια, πραγματικά, ναι, για αυτά τα παιδιά. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα. Δυστυχώς ήρθε ο Γενάρης που είχα το ατύχημα με το μηχανή, mm-hmm, και με ανάγκασε να μείνω 2,5 μήνες σχεδόν εκτός. Αλλά παρόλα αυτά, μετά το comeback, στεφθήκαν πρωταθλητές. Έχασα κάποια σημαντικά παιχνίδια που, mm-hmm, θα ήθελα να τα παίξω, mm-hmm, ειδικά του κυπέλου. Δεν πειράζει, είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά. Πολύ καλή εμπειρία. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι βλέπω τώρα, η ομάδα που άφησα δεν ήταν από όταν πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική ειδικά. Ναι. Είχε μια καθοδική πορεία. Ναι. Βέβαια, θα τους βγάλω και θα τους πω και αυτήν ένα μπράβο που έχουν στραφεί στο κομμάτι με τους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές, από το να... από το να την ταλαιπωρούσαν την ομάδα και να φέρουμε τον οποιοδήποτε. Προτιμώ, έστω και να δυσκολεύεται, προτιμώ τα παιδιά από την Ακαδημία και θα τη βρουν την άκρη τους. Σίγουρα όμως δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που βλέπαμε τότε. Έτσι. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από τα νεαρά παιδιά. Βέβαια. Να τα βλέπεις, να αγωνίζονται στην ομάδα σου, αυτά τα παιδιά της Ακαδημίας να ανεβαίνουν στην αντρική ομάδα και με όσο μπορούν, 1, 2, 3 χρόνια την ομάδα της τρώνουν. Παίζοντας μαζί τόσα χρόνια, σίγουρα η ομάδα θα ανέβει πολύ πιο ψηλά, mm-hmm, από ό,τι είναι τώρα. Δεν συζητώ ότι στο οικονομικό κομμάτι βοηθάνε μέγιστα, και από παιδιά από τις Ακαδημίες, ναι, όταν παίζει για την ομάδα του και την αγαπάει, δεν μπορεί παρά να ανεβάσει στην κορυφή. Σωστό. Πώς είναι τώρα που επέστρεψες με τον Περιβραχιόνιο στον Αστέρα Δερβενιού? Όχι ακριβώς, σαν δεύτερος. Ναι. Εννοείται ότι είναι μεγάλη τιμή να φοράω το Περιβραχιόνιο, mm-hmm, σε όποια ομάδα είμαι. Mm-hmm. Και πόσο εύκολο είναι, να ξέρεις, για έναν άνθρωπο που πρέπει να διαχειριστεί συμπαίχτες, να διαχειριστεί διαιτητή, ακόμα και... Δεν σε άκουσα στην αρχή. Πόσο εύκολο είναι, γιατί έχεις να διαχειριστείς συμπαίχτες, διαιτητές, κόσμο, εσένα. Είναι αλλιώς όταν είσαι μπροστά, ας πούμε, έτσι. Η δικιά μου νοοτροπία φορώντας το Περιβραχιόνιο είναι ότι... Φορώντας αυτό, δεν πάει να πει ότι είσαι αρχηγός για το εγώ σου. Mm-hmm. Αντιπροσωπεύεις μια ομάδα, αντιπροσωπεύεις ένα σωματείο, τον κόσμο της και οφείλεις να σέβεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, φορώντας το Περιβραχιόνιο, πρέπει όντως να διαχειριστείς διαιτητή, κερκίδα, αντίπαλο, πάντα με το σεβασμό που θα μίλαγε η ομάδα και όχι εσύ. Mm-hmm. Οπότε, προσπαθώ πάντα να είμαι ευγενικός με τις αποφάσεις των διαιτητών, ακόμα κι ας είναι. Κατά μας, mm-hmm, προσπαθείς πάντα, δεν ασχολείσαι ποτέ με τον κόσμο. Δεν είναι ό,τι και να σου λένε, ό,τι και να σου πούνε, είτε καλό είτε αρνητικό, ποτέ να μην σου επηρεάζει τα συναισθήματά σου. Σωστό. Γιατί εννοείται ότι στο θετικό, ανεβαίνεις ψηλά, θα ακούς το αρνητικό, είσαι έτοιμος να πέσεις. Γιατί δεν είσαι τέλειος. Δηλαδή θα κάνεις με στον αγωνιστικό χώρο, δεν σίγουρα, είμαστε πόρτ. Σίγουρα, είσαι σε γρήγορη, στην πίεση, στο κοιτάς. Και έτσι ακριβώς αντιμετωπίζω και τις αποφάσεις των διαιτητών. Mm-hmm. Γιατί καλούς κακούς άνθρωποι είναι και αυτοί, όπως, ναι, δεν είναι ρομπότ, ναι, να παίρνουν να τα βλέπουν όλα, ούτε έχουν τη βοήθεια της τεχνολογίας όπως έχει οι ψηλότερες κατηγορίες. Εδώ ακόμα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας δεν το πετυχαίνουμε και πάντα. Βλέπεις τις αποφάσεις της τεχνολογίας και πάλι παίρνεις λάθος απόφαση. Μπράβο. Οπότε προσπαθείς να βγάλεις έναν εαυτό διαφορετικό, mm-hmm, όχι αυτό το χαρακτήρα, βέβαια μετράει ο χαρακτήρας σου, αλλά προσπαθείς να παίρνεις αποφάσεις που δεν θα σε στιγματίσουν. Mm-hmm. Επέστρεψες στην Κορινθία και επέστρεψες και με γκολ. Δεν κουράζεσαι να σκοράρεις, είτε παίζεις μπροστά είτε παίζεις πίσω. Αυτό είναι χάρισμα, έτσι, για έναν αμυντικό γενή ποδοσφαιριστή. Επέστρεψα σαν αμυντικό χαφ. Έτσι. Έχω αλλάξει τρεις θέσεις αυτές τις τρεις αγωνιστικές. Ναι. Αμυντικό χαφ, δεκάρι και center forward. Πώς είναι αυτό, ο νέος ρόλος, ας το πούμε. Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να παίξει αρχικά εκεί το σωπείο προπονητής. Ναι.
όπως και να λέγεσαι, ό,τι όνομα και να έχεις, εκεί που θα σε χρειαστεί ο μάρκας, ο οποίος προπονητής, πρέπει να παίξεις. Εκεί που υπάρχει έλλειψη, εκεί θα πρέπει να βοηθήσεις, είτε είσαι τερματοφύλακας, είτε είσαι center forward, είτε δεξιμπακ, η θέση του οποίου θα πρέπει να παίξεις. Δίχως αντίρρηση, τι είπαμε, δεν είναι το εγώ, είναι η ομάδα σε όλο αυτό. Νομίζω ότι πλέον με την εμπειρία που έχω αυτά τα χρόνια μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτές τις θέσεις. Βοηθώντας με. Δεν είναι θέμα μόνο εμπειρία, είναι και θέμα ποιότητας. Έχω... Άντε, θα τα λέω εγώ, άστα, μην τα λες εσύ. πιστεύω ότι βοηθάω. Βοηθάω όσο μπορώ, βοηθάω. Και ευχαριστιέμαι και εγώ γιατί βοηθάω την ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Και πριν σε αφήσω, πώς το έχεις βιώσει όλο αυτό το πολύ δύσκολο των 2-2,5 χρόνων? Σταμάτα, ξεκίνα, ποδόσφαιρο, καραντίνες, ιστορίες. Πώς σου βγήκε? Προσωπικά δεν μου βγήκε και τόσο καλά ψυχολογικά, γιατί φαντάσου τώρα να προσπαθείς να κάνεις μια παρανομία για να πάει να αθληθείς. Μιλάμε για τραγικά γεγονότα. Να χρειαστούμε άδεια, ακόμα και οι ερασιτέχνες, για να βγούμε να τρέξουμε, να πάμε σε ένα γήπεδο. Στην αρχή της καραντίνας, ειδικά που κλείσανε και τα γήπεδα, φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι για ένα ποδοσφαιριστή να τρέχει στο τσιμέντο. Να πάρει άδεια για να τρέχει στο τσιμέντο. Και μετά να πρέπει να ξαναγυρίσει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Φοβήθηκες κατά την επιστροφή τυχόν τραυματισμούς? Να σου πω την αλήθεια, δεν τους φοβήθηκα, γιατί δούλευα πάρα πολύ ατομικά. Είτε στο σπίτι μου με όργανα, είτε τρέχοντας έξω, ακόμα και στα πεζοδρόμια. Αυτό που φοβήθηκα πιο πολύ είναι γιατί, νομίζω όπως και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, λέω, μέσω καραντίνας πήρα αρκετά κιλά. Ευτυχώς με το που ανοίξανε όλα τα έχασα πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή έχασα γύρω στα 13 με 14 κιλά. Εσύ πολύ πήγες ψηλά, ρε παιδί μου. Πήγα ψηλά, ναι, πήγα ψηλά, γιατί με πήρα από κάτω στην αρχή, γιατί δεν μπορούσα το να καταλαβαίνω, βγω, και είπα, το καταλαβαίνω. Ας πάρω στο καλό όλα, δεν μπορώ να βγω, δεν το αντέχω όλο αυτό, στείλε μήνυμα, και αν είναι κάποιος στον δρόμο και αν σε πιάσει, τι θα γίνει, γιατί συνάντησα και καταστάσεις οι οποίες σου λέγανε, όλες αστυνομικό σου έλεγε, κάνω ό,τι θες λίγο ελεύθερα. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, ο άλλος σου έλεγε, χαρτιά, τι είναι αυτά, πάρ' το πρόστιμο. Δεν ήμασταν σε εποχή να το ρισκάρουμε, παρόλο που δεν ενοχλήσεις κάποιον, δηλαδή πήγαινε κάπου ατομικά, μέχρι να πας κάπου εκεί που θα είσαι μόνος σου όμως, υπήρχαν χίλιοι δύο φόβοι στο μυαλό σου. Ναι, το καταλαβαίνω. Οπότε και εγώ λίγο το άφησα, αλλά εννοείται, σου είπα ότι επειδή έχω πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνω, δεν μπορούσα να αφήσω τον εαυτό μου έτσι, οπότε μπήκα πολύ δυνατά. Και επέστρεψες δυνατός, δυνατότερος μάλλον. Να σε ευχαριστήσω. Χάρηκα πάρα πολύ. Αν καθίσουμε, μπορούμε να μιλάμε ώρες, δεν το συζητάμε. Οπότε, να είσαι καλά. Θέλω να σου πω, σε ευχαριστώ που ξαναγύρισες στα μέρη μας, γιατί εντάξει, τέτοια παιδιά, τέτοιους παίχτες, τους θέλω στην Κορινθία και ας παίζουν και σε οποιαδήποτε ομάδα, γιατί θέλω να σας παρακολουθώ, ρε παιδί μου. Είναι 5, 6, 10 παίχτες που τους θέλω στην Κορινθία. Να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε εκεί στον Αστέρα. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί έχετε βρει τον τρόπο πλέον. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε όταν θα έχει φύγει το μεγάλο άγχος, θα έχουν τελειώσει και τα play out και η ομάδα θα καταστρώνει τα σχέδιά της για τη νέα, λίγο καλύτερη χρονιά, χωρίς τόσο πολύ πίεση. Να υποβάζονται πολλές ομάδες και όλο αυτό, έτσι. Εννοείται, είναι χαρά μου κάθε φορά να συζητάμε. Μακάρι να φύγουμε γρήγορα από όλο αυτό το ζόρι που έχει πει ο Αστέρας και να προγραμματίσουμε μια νέα σεζόν. Έτσι. Οπότε σε βλέπω η ομάδα να σώζεται και να μην κουνιέσαι από εδώ ποτέ πλέον. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά. Καλώς βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Καληνύχτα.